τίποτα. Πρώτα δεν έχουμε φτάσει ακόμη στο τέλος. Έχουμε μερικά βήματα μέχρι το τέλος. Η συμφωνία πρέπει να οριστικοποιηθεί, να κλείσει, να περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία. Και έχουμε ακόμη 2-3 μέρες που νομίζω ότι χρειάζονται από ό,τι ακούω και από την κυβερνητική πλευρά και από ό,τι διαβάζω και από τους ξένους, από τα ξένα μέσα ενημέρωσης, για να φτάσουμε στο τέλος. Η συμφωνία ασφαλώς είναι δύσκολη, είναι βαριά, είναι επαχθής. Πιστεύω παρά τα αυτά ότι όλες οι δυνάμεις που πιστεύουν στην ευρωπαϊκή ολοκλήρωση πρέπει να τη στηρίξουν. Βεβαίως δεν τη στηρίζουμε. Εγώ ξέρω ότι δεν είμαι βουλευτής, αλλά δεν τη στηρίζουμε όσοι μιλάμε ότι θα τη στηρίξουμε ανεπιφύλακτα ούτε άκρητα. Και το λέω αυτό γιατί από την πρώτη μέρα που θα μπει σε εφαρμογή μια τέτοια συμφωνία, θα πρέπει όλοι μαζί και κυρίως η κυβέρνηση, η κυβερνητική πλειοψηφία, να φροντίσει ώστε η χώρα να πάει μπροστά. Γιατί με μια τέτοια συμφωνία η χώρα δεν πηγαίνει μπροστά. Η χώρα κάνει σημειωτών, για να μην πω ότι κάνει μερικά βήματα πίσω. Στηρίζει μια τέτοια συμφωνία τον κρατισμό, στηρίζει σε πρώτο στάδιο, και αυτό δεν είναι αρνητικό όσους δουλεύουν στο δημόσιο τομέα, αλλά μου φαίνεται ότι επιβαρύνει πάρα πολύ την ιδιωτική πρωτοβουλία πάνω στην οποία πρέπει να στηριχθεί η ανάπτυξη της χώρας. Αναμένετε εξελίξεις εκλογικές? Εγώ θεωρώ ότι αυτό θα φανεί τις επόμενες μέρες. Θα δούμε αν η κυβερνητική πλειοψηφία, ο ΣΥΡΙΖΑ και οι ανεξάρτητοι Έλληνες θα μπορέσουν να πειράσουν με δικές τους ψήφους μέσα από τη Βουλή, μόνο με δικές τους ψήφους, τη συμφωνία. Πιστεύω ότι μόνο συμφωνία... με δικούς τους ψήφους είναι λίγο δύσκολο, έτσι όπως το θα βλέπουμε. Θα το δούμε. Ήδη έχουμε τις πρώτες αντιδράσεις. Γιατί ξέρετε, τα μεγάλα κόμματα, και ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα μεγάλο κόμμα αυτή τη στιγμή, έχει οργάνωση, έχει στοιχεία τα οποία τους ανθρώπους τους ενώνουν περισσότερα από αυτά που τους χωρίζουν, και υπάρχει πάντα και η κομματική πειθαρχία που, όταν πρόκειται για ένα πολύ μεγάλο ζήτημα σαν και αυτό, φέρνει αποτελέσματα. Σας μιλάω και από δική μου πείρα, έχω περάσει από τέτοιες θέσεις και ξέρω. Παρόλα τα αυτά, αυτό θα κριθεί αν μπορέσει, όπως σας λέω, η κυβερνητική πλειοψηφία να το περάσει με τις δικές της ψήφους. Αν αυτό δεν γίνει, τότε τίθεται θέμα, περνάει η συμφωνία με τις ψήφους. Εγώ πιστεύω ότι η Νέα Δημοκρατία θα την εγκρίνει, θα την ψηφίσει. Πιστεύω και το ποτάμι θα το κάνει, όπως άλλωστε το έχει πει. Άρα για πάμε για ρεκόρ. Κόμματα. Ναι, καλά, δεν έχει σημασία τόσο τα ρεκόρ. Σημασία έχει μετά τα αποτελέσματα και πώς θα το εφαρμόσουμε όλα αυτά. Αλλά αν χαθεί η κυβερνητική πλειοψηφία, τότε τίθεται θέμα, νομίζω, δεδηλωμένης, και δεν ξέρω τι θα κάνει ή τι υποχρεώνεται να κάνει ο Πρωθυπουργός σε αυτή την περίπτωση. Μπορεί λοιπόν ακόμη και μια ψήφιση της συμφωνίας να έχει πολιτικές εξελίξεις. Ας περιμένουμε. Βλέπω τον Καραμαλή να έρχεται. Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Η Νέα Δημοκρατία έχει πρόεδρο αυτή τη στιγμή και πρέπει απλώς να κάνει τη συζήτηση στο εσωτερικό της που χρειάζεται να κάνει μετά την ήττα των εκλογών της 25ης Ιανουαρίου, για να δει πώς θα πορευτεί από εδώ και πέρα. Όλα αυτά θα συζητηθούν όμως μετά από την ψήφιση της συμφωνίας. Αυτή τη στιγμή προέχει να περάσει η συμφωνία. Εσείς θα την ψηφίζατε αυτή τη συμφωνία? Εγώ θα την ψήφισα. Θα την ψήφισα με βαθιά καρδιά, αλλά θα την ψήφισα. Γιατί για μένα εκείνο που μετράει είναι να μην χάσουμε την ευρωπαϊκή μας τροχιά, στην οποία μας έβαλε ο Κωνσταντίνος Καραμαλής.